Δήμος στην Ολυμπία Οδό χαιρετίζει τη σημερινή συγκέντρωση εργατικών σωματείων και άλλων μαζικών φορέων του κινήματος. Αντιστεκόμαστε στην πολιτική των κυβερνήσεων που θυσιάζει καθημερινά τους χώρους δουλειάς, ακόμη και την ανθρώπινη ζωή, στο βωμό του κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων. Αντιστεκόμαστε στην πολιτική των κυβερνήσεων που δολοφονεί και τσακίζει λαούς, διαλύει χώρες για να αρπάξουν τον πλούτο και να ελέγξουν τους δρόμους μεταφοράς μια χούφτα μονοπωλιακά κοράκια. Στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύη στους λαούς που μακελεύονται από φωνιάδες του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλης δολοφονικής συμμαχίας. Απαιτούμε να σταματήσει το μακελιό που έχει εξαπολύσει το κράτος δολοφόνος Ισραήλ, σφαγιάζοντας το λαό της Παλαιστίνης και βομβαρδίζοντας το Λίβανο με χιλιάδες θύματα. Απαιτούμε να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. Συνάδελφοι και συναγωνιστές, η κυβέρνηση στηρίζει με όλους τους τρόπους τον πόλεμο για να εξασφαλιστεί η κερδοφορία των ομίλων. Δίνει καθημερινά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες των δολοφόνων και την ίδια στιγμή μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για την υγεία, την παιδεία και άλλα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του νοσοκομείου Κορίνθου, στο οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να λειτουργεί ο αξονικός τομογράφος. Δεν υπάρχουν βασικές ειδικότητες γιατρών όταν μας κλείνουν μήνες μετά τα ραντεβού, γιατί δεν επαρκούν οι γιατροί, οι οποίοι εργάζονται χωρίς ρεπό με καθημερινή ευημερία. Και μάλιστα, αυτή η τραγική κατάσταση του νοσοκομείου γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη, αν σκεφτούμε ότι είναι το μοναδικό νοσοκομείο στον νομό. Ένα νομό με βαριά βιομηχανία και με υπαρκτό τον κίνδυνο βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Παράλληλα, λίγα μέτρα μακριά από τη συγκέντρωσή μας, στο λιμάνι των Αγίων Θεοδόρων, η Motor Oil ανεφοδιάζει δεξαμενόπλια που στηρίζουν τις πολεμικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ για να συνεχίζουν το μακελιό στη Γάζα, σε μια περίοδο που η κατάσταση κλιμακώνεται επικίνδυνα στη Μέση Ανατολή. Πριν λίγες μέρες, αποτύχει δεθρινήσαμε θύματα στο μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Για τους εργοδότες, οι εργαζόμενοι είμαστε απλά και μόνο αναλώσιμα υλικά που παράγουμε χρήμα. Μόνο νούμερα βλέπουν. Δεν μας υπολογίζουν, δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή μπροστά στα κέρδη τους. Είμαστε κόστος για αυτούς. Κάνουν εκτόσεις στην ασφάλειά μας. Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουμε αν θα γυρίσουμε σπίτι μας. Να μην νιώθουμε ασφαλείς και οι χώροι δουλειάς να έχουν γίνει αρένες θανάτου. Κέρδη βουτυγμένα στον εργατών και των λαών το αίμα. Ως εδώ. Απαντάμε αποφασιστικά, συλλογικά, οργανωμένα και με αλληλεγγύη, βάζοντας το επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες. Διεκδικούμε αποφασιστικά για τις ζωές μας. Τις ζωές των πολλών κόντρα στα κέρδη των λίγων. Απαιτούμε να σταματήσει η χρήση του λιμανιού και όλης της περιοχής για ανεφοδιασμό των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ. Ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς, σύμφωνα με τις σημερινές δυνατότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία εργαζομένων και κατοίκων από βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης, με ουσιαστικό κρατικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης. Συνεχίζουμε δυναμικά μέχρι τη νίκη.